λαού. Λυπάμαι που θα το πω. Πώς δεν έφαγα ξύλο. Άκουσα τέτοιες εναντιώσεις, τέτοιες ανόητες δικαιολογίες. Έτσι. Σταμάτησε αυτή η συζήτηση που είχα με φίλους και συγγενείς και με το χέρι στην καρδιά είπα, τι θες και ανακατώνεσαι. Αυτός ο τόπος είναι χαμένος από χέρι. Δεν έχει προκοπή. Δεν υπάρχει πραγματική αγάπη για την πατρίδα. Γιατί αν κάναμε αυτό, πιστεύω ότι θα ξεχρεώναμε. Πρώτα απ' όλα, τις αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που χωρίς να φταίνε σε τίποτα καταστράφηκαν, στήθηκαν και σκοτώθηκαν, τους έσυσαν και τους εξετέλεσαν, έκαψαν χωριά, ανέτια αυτά τα χωριά, οφείλουν αποζημιώσεις. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε μια εκβιομηχάνηση της χώρας, να γίνουμε πράγματι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Αλλά δεν τολμάει κανείς. Μήπως γιατί είναι λαδωμένοι αυτοί που μας κυβερνούν. Το θέμα είναι πλέον διαφωτισμού και κατανόησης. Ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο του λέγανε ότι θα έρθει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για να σώσει τη χώρα ή να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, αυτό δεν συνέβη. Ως αποτέλεσμα δέχθηκε η χώρα να μειώσει μισθούς, συντάξεις, όλο το βιωτικό επίπεδο, να αφήσει ανεξέλεκτο τη ρύθμιση του μισθού διαβίωσης για τον κάθε Έλληνα εξαιτίας της ανισότητας των εισοδημάτων και εξαιτίας της καταπάτησης των αμοιβών των εργαζομένων, δημιουργούνται επαναστάσεις. Επαναστάσεις, οι οποίες όμως μπορεί να είναι και ειρηνικές, όπως αυτή των αγανακτισμένων. Ωστόσο, ποια μπορεί να είναι η τύχη μιας κίνησης όπως αυτή των χιλιάδων ή και εκατομμυρίων αγανακτισμένων πολιτών και ποιοι την επιβουλεύονται? Πολλές από τις κρίσεις και υποθέσεις εργασίας που αναφέρονται στο ντοκιμαντέρ φαίνεται πως είναι κατασκευασμένες από τους πολιτικούς και τα καθεστώτα που βρίσκονταν στην εξουσία κατά περιόδους. Οι κρίσεις μπορεί να είναι επίπλαστες ή να είναι ένας πόλεμος ή μια φυσική καταστροφή. Ωστόσο, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία αυτών των κρίσεων, αυτές έχουν γίνει αντικείμενα εκμετάλλευσης. Ωστόσο, όποια και αν είναι η αφορμή, οι κρίσεις είτε είναι επίπλαστες είτε συμβαίνουν πραγματικά, πάντοτε χειραγωγούνται με κοινικό τρόπο ώστε τα άτομα και οι πολιτικοί να χαλιναγωγούν τους πληθυσμούς. Αυτός είναι ένας ενθουσιασμός. Πώς θα αξιοποιηθεί πολιτικά αυτός ο ενθουσιασμός είναι άγνωστο. Αν και πώς. Mm-hmm. Αν είναι να πέσει στα χέρια των κομμάτων, δεν έχω καμία προσδοκία. Για να γίνουν καινούργια κόμματα, πρώτα να τα δούμε και ύστερα να πούμε. Η κίνηση του Θεοδωράκη, στην οποία μετέχω κι εγώ ενεργά, έχει επίγνωση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα τίποτα. Θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος αντίδρασης αλλά και αναγνώρισης αυτού του μοτίβου του δόγματος του ΣΟΚ σήμερα? Οι πολιτικοί μας θα ήθελαν να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ωστόσο, θεωρώ πως υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να επαναστατήσει εναντίον των μέτρων. Μπορεί κανείς να πιέσει τις κυβερνήσεις, είτε με ψήφο, είτε με διαδηλώσεις στους δρόμους. Ο βασικός τρόπος που μπορεί κανείς να αντιδράσει σε πρώτη φάση είναι να ενημερωθεί για τον τρόπο χειραγώγησης, εξετάζοντας και μελετώντας το παρελθόν, ώστε να γνωρίζουν ποια θα είναι η εξέλιξη στο μέλλον. Όλα αυτά έγιναν. Αν όχι με τη συνενοχή ελληνικών κυβερνήσεων, οπωσδήποτε όμως οι μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι αντίστοιχοι οργανισμοί των Ευρωπαϊκών Τραπεζών και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ευάδιζαν βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου πώς θα μας πατήσουν κάτω. Εάν είχαμε μια ανάκαμψη, τότε θα είχαμε και αξιώσεις. Τότε μια ελληνική κυβέρνηση δεν θα είχε πρόσχημα να αποποιηθεί των ευθυνών της για να αξιώσει λογουχάρη από την Γερμανία να δώσει τόσο τις αποζημιώσεις που οφείλει όσο και το κατοχικό δάνειο. Έτσι. Για να μην έχουμε κότσια να υψώσουμε φωνή, έπρεπε να μας πατήσουν στο λαιμό. Και αυτό το πέτυχαν. Πίσω λοιπόν στο πλατό του στούδιο Terra Incognita και του Conta Channel. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Στάμκος, συγγραφέας ενός βιβλίου το οποίο λέγεται Mind Control, η μάχη, μάλλον ο πόλεμος για τον έλεγχο του νου. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα σε όλους. Ακούμε πολύ ενδιαφέρον τη συζήτησή σας και οι εκτεθείς συνομιλητές σας έχουν απόψεις οι οποίες πιστεύω βρίσκονται κοντά στην ουσία του προβλήματος. Πολύ σύντομα. Αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι μια ανώμαλη προσγείωση στην έρημο του πραγματικού που δεν είναι άλλη παρά ο λεγόμενος τουρμποκαπιταλισμός, ο σκληρός
καζινοκαπιταλισμός, ο οποίος έχει ισοπεδώσει τα πάντα, έχει ισοπεδώσει χώρες, οικονομίες, κοινωνίες, κρατώντας μόνο τη σημαία της αντεπαναστατικότητας όρθια. Και θύματα φυσικά πάνω σε αυτή την ιστορία είναι οι λαοί και ειδικά οι εργαζόμενοι που πληρώνουν με την εργασία τους όλο τον λογαριασμό. Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω, σε παρόμοιες περιπτώσεις, και σε λέω Γιώργο γιατί γνωριζόμαστε προσωπικά, για να ξέρουν και οι φίλοι τηλεθεατές, σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλων χωρών όπου έχει παρατηρηθεί το δόγμα του σοκ, παρατηρούμε κάποιες τακτικές, αν θέλεις, αντιμετώπισης με δόλια μέσα? Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι οι τεχνικές διαχείρισης του φόβου και του ελέγχου αυτού που λέμε της συμπεριφοράς των μαζών είναι κάτι που έχει μια προϊστορία αρκετών δεκαετιών. Πηγαίνοντας πίσω την περίοδο του μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχουμε το πρόγραμμα MK-Ultra, όπου έχουν δοκιμαστεί διάφορες τεχνικές από προσανατολισμού, αποδόμηση της προσωπικότητας, σβησίματος της μνήμης και γενικώς τεχνικών, οι οποίες βοηθάνε στον προσανατολισμό των ανθρώπων και των λαών. Είναι οι λεγόμενες ανακριτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούσε η CIA στο προστάσιο της. Αυτό βεβαίως σε καμία περίπτωση, για να διευκρινίσουμε λίγο τα πράγματα, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο το οποίο μπορεί να σημαίνει εδώ πέρα τώρα, έτσι να αποστασιοποιηθούμε, γιατί τα πράγματα ξεφεύγουν λιγάκι. Σωστά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι τεχνικές διαχείρισης του μαζών μέσω του φόβου είναι κάτι το οποίο ισχύει και στην περίπτωσή μας. Ισχύει στο δόγμα του σοκ, το οποίο έχει εφαρμοστεί και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και στη μεταπολεμική Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Ανατολική Ευρώπη μετά το 1989, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπου ο πληθυσμός, ο πλήθος, ο λαός έχει αποπροσανατολιστεί, έχει παραλύσει από το φόβο και μπαίνει σε εκβιαστικά διλήμματα και παραλυμμένος από το φόβο και από τον αγώνα της καθημερινής επιβίωσης. Καλά το θέτει, πολύ σωστό. Στις επιταγές της πολιτικής ελίτ, η οποία έχει τη συγκεκριμένη της στρατηγική. Ωραία, να διακόψουμε λίγα και εδώ πέρα, Γιώργο, θα επανέλθουμε στην επικοινωνία μας, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε εδώ πέρα στην Terra Incognita.